Η Πελαγία Οσλέμ Τσέγκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σμύρνη, ωστόσο ο πατέρας της όσο και η μητέρα της κατάγονται από περιοχές των Χανίων και της Κισάμου. Μικρή δεν μπόρεσε να μάθει να μιλάει κριτικά. Ήταν μια απαγορευμένη διάλεκτος για τα παιδιά για την ασφάλειά τους στην Τουρκία. Τα χρόνια πέρασαν και όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της, η Πελαγία αποφάσισε να μάθει ελληνικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο για να επιβιώσει μέσα από τη γλώσσα η μνήμη του πατέρα της. Συγκινημένη εξηγεί ότι δεν υπάρχει διαφορά στις δύο πατρίδες της, την Κρήτη και τη Σμύρνη, αφού αγαπά το ίδιο μάνα και πατέρα. Είναι σαν να απαντήσω αν αγαπάω τη μάνα περισσότερο από τον μπαμπά. Δεν μπορώ να απαντήσω. Το σόι του μπαμπά μου είναι από το Σάσαλο, πιστολάκι. Τους λεγότανε. Το σόι της μάνας ήταν από το Κουμκαπού, των Χανίων. Φιλόλογος και μεταφράστρια στο επάγγελμα και με μεράκι στη μαγειρική. Άφησε τη δουλειά της ως διερμηνέας του Δημάρχου της Σμύρνης και μετακόμισε στην Κρήτη όπου ζει με τον κριτικό που παντρεύτηκε. Στη Σμύρνη οι κριτικοί στην καταγωγή τηρούν τις παραδόσεις. Το 1786 ήρθαν στην Κρήτη οι πρόγονοί της από την κάτω Ιταλία, αναγκάστηκαν να εξισλαμιστούν, εκδιώχθηκαν από το νησί, όμως η Πελαγία εξηγεί ότι πάντα ήταν χριστιανοί. Μισή Σμύρνη είναι από εδώ. Και όλοι προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση. Και το κριτικό αίμα δεν αλλάζει. Το κρυφό μεράκι της ήταν ανέκαθεν η μαγειρική. Ξεκίνησε με ένα blog και τελικά μαγειρεύει κριτικές συνταγές όπως έχουν διασωθεί στη Σμύρνη και έχουν ξεχαστεί στην Κρήτη κάποιες από αυτές. Καταπιάνεται με την Οθωμανική, την Πολίτικη, την Σμυρνέκη και την Κρητική κουζίνα. Στο κέντρο κριτικής γαστρονομίας στην Αργυρούπολη έφτιαξε τσουλαμά, τσιπόρτα, κανελάδα και γλυκό με ανθότυρο χωρίς φύλλο. Είχε μάλιστα ως βοηθούς τον γνωστό σεφ των Χανίων Ιωσήφ Αποστολάκη και την υπεύθυνη του κέντρου Ασπασία Σταυρουλάκη. Από το κοτόπουλο. Να κρατήσω τις μνήμες της γιαγιάς μου, της μάνας μου, να ξεπεράσουν στις επόμενες γενιές και με την γλώσσα. Έτσι ήθελα. Και από ΑΒΓ ξεκίνησα στα ελληνικά. Εντάξει, δεν έχει τέλος η ελληνική γλώσσα. Μπορεί το δέντρο τσίκουδα να έχει κλείψει στην Κρήτη, όμως στη Σμύρνη οι κριτικοί στην καταγωγή φτιάχνουν ακόμη και σήμερα από αυτό ρακί, σαλάτα, τουρσί, ξηρούς καρπούς, ακόμη και καφέ. Η Πελαγία αναδεικνύει τις ομοιότητες και τις διαφορές όσα έζησαν και διασώθηκαν στην Κρήτη και τη Σμύρνη σαν παραμύθι. Στη Σμύρνη πάλι μόνο οι κριτικοί γνωρίζουν την πληροφορία και συνεχίζεται η παράδοση.